Γνωριστήκαμε στη Νότια Αφρική πριν περίπου 3 χρόνια που είχαμε μια πρόταση για δουλειά. Έχουμε τελειώσει οικονομικά και δύο, σαν ΣΟΕ. Και γενικά προφανώς έχουμε μια τρέλα με ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε. Και υπήρχε αυτή η σκέψη, γενικά στο Cape Town που ήμασταν, υπάρχουν αρκετοί ταξιδιώτες που είτε ξεκινάνε από εκεί είτε τελειώνουν εκεί πέρα τα ταξίδια τους. Οπότε μας επηρέασαν πολύ. Μας λέγανε ιστορίες διάφορες από ωραίες χώρες στην Αφρική. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Και λέμε γιατί όχι, να το κάνουμε όλο αυτό, να διασχίσουμε όλη την Αφρική. Και επειδή στην Ελλάδα γενικά έχουμε μια άποψη για την Αφρική, για εγκληματικότητα, φτώχεια, αρρώστιες, αυτά ακούμε. Ενώ εμείς είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είδαμε ωραίους ανθρώπους, ωραία τοπία. Θέλαμε να το μεταφέρουμε και στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, γιατί είναι ωραίο να μοιράζεται και ένα ταξίδι. Και έτσι μας ήρθε η ιδέα να το γυρίσουμε σαν ντοκιμαντέρ, χωρίς να είμαστε στο χώρο ή οτιδήποτε, αλλά κάναμε αυτή την προσπάθεια να το μοιραστούμε και με άλλο κόσμο. Επιλέξαμε να πάρουμε την οδό από την Ανατολική Αφρική, αν θες να το πούμε, γιατί δηλαδή είχαμε το να επιλέξουμε αν θα κάνουμε Δυτική Αφρική ή Ανατολική Αφρική. Υπάρχουν αρκετές διαφορές σε αυτούς τους δύο δρόμους. Γενικά η Δυτική Αφρική είναι λίγο πιο δύσκολη, θα λέγαμε, πιο άγρια, ενώ η Ανατολική είναι κάπως πιο εξελιγμένη τουριστικά και λίγο πιο εύκολη, μπορούμε να πούμε. Οπότε διαλέξαμε αυτό το μονοπάτι, περάσαμε από 12 χώρες και ανατολικά και είδαμε πολύ όμορφα τοπία, ωραίες φυλές, ωραίους ανθρώπους. Γενικά, να πω την αλήθεια, κυρίως θετικά πράγματα έχουμε, θυμάμαι από όλα αυτά. Το μόνο μελανό σημείο θα λέγαμε ότι υπήρχε μια περίπτωση, μπορώ να θυμηθώ μόνο βασικά, που ήταν στη Μοζαμβίκη, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα, με ωραίους ανθρώπους, ωραία φαγητά, είναι πιο κοντά σε εμάς σαν λαός, μιλάνε πορτογαλικά. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για να διασχίσεις από το νότο στο βορρά είναι περίπου 120 χιλιόμετρα, τα οποία τα κάνεις μόνο με συνοδεία στρατού, μπορείς να διασχίσεις αυτό το κομμάτι. Οπότε σε προκαταλαμβάνει λίγο ότι γιατί να διασχίσεις μόνο με συνοδεία στρατού, υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είναι ένας δρόμος στον οποίο τον έχουν σκάψει και όλες οι επίτηδες, οι αντάρτες, γιατί κρύβονται αντάρτες βασικά αριστερά-δεξιά, σε υψηλά στάχια τα οποία δεν βλέπεις, οπότε οι αντάρτες κρύβονται και θέλουν να στοχεύουν στο στρατό κυρίως για να κάνουν κάποια μανούρια ή την κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν λακκούβες πολλές και το κάνεις αυτό 5 ώρες αυτή την απόσταση, 120 χιλιόμετρα. Λεωφορείο δεν υπήρχε γιατί γινόταν επιθέσεις κάθε μέρα και εκείνες τις μέρες χτυπήσαν και λεωφορείο, οπότε είπαν να σταματήσουν και τα λεωφορεία. Οπότε τι έπρεπε να κάνουμε, ή θα πηγαίναμε με κάποιο φορτηγό με ξύλα, οτιδήποτε να κρυφτούμε, ή θα κάναμε auto-stop σε κάποιον τυχαίο να μπούμε να κάνουμε αυτή την απόσταση. Τελικά κάνουμε auto-stop από έναν άνθρωπο ο οποίος έπρεπε απλά να μεταφέρει το αμάξι από μία πόλη στην άλλη, ο οποίος είχε αγχωθεί πολύ, τον έπαιρνε μητέρα τηλέφωνο, σταύρο που φιόταν, ήταν και αυτό το άγχος, γιατί ήταν καθαρά ρίσκο. Εμάς το project μας ήταν να το κάνουμε όλη τη διαδρομή με λεωφορεία, χρησιμοποιήσαμε πάνω από 350 λεωφορεία. Οπότε οι περισσότεροι απλά επιλέγανε να πάρουν το αεροπλάνο, εμείς έπρεπε να το κάνουμε αυτό ο δικός. Τέλος πάντων, με το πολυλογό, ξεκινάμε με αυτό το αυτοκίνητο και 10 χιλιόμετρα περίπου πριν φτάσουμε, ακούμε πυροβολισμούς. Εκεί τα χάσαμε λίγο. Δεν ξέρεις πού μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι δίπλα σου, μπορεί να είναι στα 100 μέτρα. Βάζουμε τις τσάντες πάνω και κοιταζόμασταν λίγο. Χάσαμε λίγο την μπάλα, δεν ξέραμε τι γίνεται. Σταματάει, κοκαλώνει ο οδηγός. Περνάνε γρήγορα του στρατού, φορτηγά, περνάει και ένα τάγκ. Μέλαμε να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται. Στα 100 μέτρα ήταν ένα αμάξι το οποίο τα λάστιχα είχαν πάει και ο οδηγός δεν ήταν μέσα. Τον είχαν πάρει, δεν ξέρω, δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε. Όπου φύγει. Μόνο αυτό μπορώ να θυμηθώ. Αλλά γενικώς πολύ καλές εμπειρίες. Οι στιγμές που θυμόμαστε είναι κυρίως συγκινητικές από τα πολλά εθελοντικά προγράμματα που κάναμε. Σε αυτό το ταξίδι, κάτι που δεν είχαμε προγραμματίσει, μας βγήκε στην πορεία κυρίως, είναι κάποιες εθελοντικές δράσεις που κάναμε με χρήματα που μαζέψαμε διαδικτυακά. Βοηθήσαμε σε ιατρία, σε ορφανοτροφία, σε ένα σχολείο στην Κένια, φτιάξαμε αίθουσα, βιβλιοθήκη, παιδική χαρά. Στο Σουδάν ανοίξαμε ολόκληρο πηγάδι για τους ανθρώπους για να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θυμάμαι εκεί στο Σουδάν και παράδειγμα που ήταν σε ένα χωριό στη μέση της ερήμου. Οι άνθρωποι περπατάνε περίπου 3 ώρες για να βρουν καθαρό νερό. Πολλές φορές δεν είναι καν καθαρό βέβαια. Περπατάνε 3 ώρες πάνω σε αμόλοφους για να κουβαλήσουν λίγο νερό για να πιούν και να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι. Οπότε θυμάμαι με το που κάναμε αυτό το έργο, που με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που έγινε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα βλέμμα ο αρχηγός του χωριού, ο οποίος δεν ήταν πάνω από 60 χρονών, γιατί και το όριο ζωής είναι πιο χαμηλό εκεί πέρα.
που δεν μιλάγαμε καν την ίδια γλώσσα, γιατί μίλαγαν αραβικά, εμείς αγγλικά, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε, συνομόμασταν μόνο με τα μάτια ή με πώς τα λένε, τα χειρονομίες κλπ. Τέλος πάντων. Με το που έγινε το έργο και άνοιξαν οι βρύσες, αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι πλέον δεν θα, ενώ έχει μάθει σε όλη τη ζωή να περπατάει 3 ώρες με κάτω από τον καυτό ήλιο για να έχει νερό, πλέον ήταν το νερό κοντά στο σπίτι του, συναισθήματα που δεν περιγράφονται. Δηλαδή, μόνο και μόνο με το βλέμμα του καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος όχι απλά είναι ευτυχισμένος. Δεν... Για μας ήταν κάτι πολύ μικρό, για αυτός ήταν ό,τι πιο μεγάλο και μας άγγιξε όσο τίποτα. Τώρα που έχει γίνει η αρχή, δύσκολα σταματάς. Αυτό που μας έμεινε είναι κυρίως το θελοντικό κομμάτι, οπότε πλέον θέλουμε όσο μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό. Δηλαδή, πλέον δεν θέλω να ξοδεύω χρήματα για μένα, θέλω να δίνω τα πάντα για τους άλλους. Και... Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν σε πολλά μέρη ανάγκες να βοηθήσεις. Οπότε, ακόμα και στην Ελλάδα, προφανώς υπάρχουν μέρη. Με το που έχουμε γυρίσει, κοιτάμε να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Και προφανώς, επειδή μας αρέσει και το ταξίδι, θέλουμε να το συνδυάζουμε ταξίδι με εθελοντισμό. Και υπάρχει οπότε μια σκέψη, αφού μαζέψουμε και χρήματα, γιατί γενικά και σε όλο αυτό το ταξίδι τα έξοδα ήταν καθαρά δικά μας. Μείναμε στο Cape Town 2 χρόνια, δουλέψαμε γιατί θέλουμε. Αυτά τα έξοδα δεν είναι δικά μας, δεν ζητάμε λεφτά από κάποιον να μας καλύψει τα έξοδα. Ζητήσαμε λεφτά για τις καμπάνιες που κάναμε, για τα εθελοντικά προγράμματα να συμβάλλουν εκεί πέρα. Οπότε τώρα θα κοιτάξουμε να δουλέψουμε λίγο χρονικό διάστημα, να βγάλουμε κάποια χρήματα και να κάνουμε το επόμενο ταξίδι πάλι με εθελοντισμό, το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, λέμε, να ξεκινήσουμε από τον Καναδά, να διασχίσουμε όλη την Αμερική μέχρι τη γη του Πυρός κάτω-κάτω. Και να κάνουμε κάποια προγράμματα ίσως στην Κεντρική Αμερική, στη Λατινική Αμερική που υπάρχει ανάγκη. Γενικώς δεν είμαστε κάποια οργάνωση κιόλας που να έχουμε έτσι, μια στάνταρ διαδικασία οτιδήποτε και ίσως αυτό βοήθησε κιόλας. Είμαστε δύο νέα παιδιά που απλά είναι παθιασμένα και νοιάζονται πραγματικά για αυτό που κάνουν. Οπότε έχουμε ένα site το οποίο γράφουμε και τις ιστορίες μας και γενικά οποιαδήποτε νέα μας, το οποίο είναι www.dreamtravellive.com με ένα L που είναι και το μότο μας, Dream Travel Live, να ονειρεύεσαι, να ταξιδεύεις και να ζεις. Και εκεί πέρα δηλαδή θα λέμε όλα τα νέα μας και κατά πάσα πιθανότητα με το που κάνουμε το ταξίδι θα αρχίσουμε πάλι να κάνουμε αυτές τις καμπάνιες όταν είμαστε σε εκείνο το μέρος, γιατί μας αρέσει όταν είμαστε εκεί πέρα να ελέγχουμε ότι όλα είναι εντάξει και επίσης είναι σημαντικό ότι όταν ήμασταν εκεί θέλαμε να αγοράζουμε εμείς τα πράγματα, γιατί πολλές φορές όταν δίνεις τα χρήματα δεν ξέρεις που πάνε. Και είναι και νομίζω αυτό που σκέφτονται και περισσότεροι, θα δώσω εγώ τα χρήματα αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πάνε. Οπότε γι' αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς εκεί, να αγοράζουμε τα πράγματα, γιατί μας αρέσει να διαπραγματευόμαστε εσύ που θα δώσεις 10 ευρώ για παράδειγμα, γιατί να μην πάνε και το τελευταίο ευρώ να πάει και που πρέπει. Οπότε επειδή έχουμε ακόμα την όρεξη, είμαστε νέοι και πτυασμένοι, θα το κάνουμε και να βεβαιωθούμε ότι όντως θα πάνε εκεί που πρέπει τα χρήματα. Θα το ξανά έκανα. Ναι, ίσως όχι έτσι ακριβώς, γιατί είχε αρκετή ταλαιπωρία. Αναγκαστικά το budget έπρεπε να μείνει πολύ χαμηλά για να κάνεις τέτοιο ταξίδι, οπότε ήμασταν με τη σκηνή, με τα κουζινικά μας μαγειρεύαμε, λεωφορεία συνέχεια, να βρεις ίντερνετ. Δύσκολο και όλο το ίδιο να βρεις το ίντερνετ, αλλά έπρεπε να κάνουμε τα updates, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις καμπάνιες για να βοηθήσει ο κόσμος. Είχε αρκετή δουλίτσα, αλλά προφανώς μας άρεσε και το αποτέλεσμα όχι απλά μας ικανοποιεί, είναι πραγματικά. Γυρίσαμε πριν περίπου 2 μήνες. Και δουλέψαμε στο μοντάζ να το βάλουμε όλο αυτό, να συμπληρώσουμε ένα παζλ όσο μπορούμε τους 6 μήνες να γίνει το όμορφο ντοκιμαντέρ που θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο. Ήταν αρκετά δύσκολο βέβαια για να τα βάλεις όλα αυτά, να προσπαθείς να τα χωρέσεις σε ένα ντοκιμαντέρ 75 λεπτών που γυρίσαμε. Κάναμε η προβολή που είχαμε στη Λαμία, πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δηλαδή, δεν έχω λόγια στο θέατρο που τόσο καιρό παίζαμε μπάλα απ' έξω, ξαφνικά να είμαστε εμείς μέσα και να παρουσιάζουμε αυτή την όμορφη δουλειά και να γεμίζει ένα τόσο μεγάλο θέατρο. Και να βλέπεις μικρούς και μεγάλους ανθρώπους να πραγματικά με ένα χαμόγελο να αρχίζουν και να σκέφτονται διαφορετικά. Και αυτό θέλαμε να πετύχουμε, έτσι, να υπάρχει μια άλλη σκέψη. Και το καταφέραμε, νομίζω. Και συνεχίζουμε δυναμικά με προβολές στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Και να δούμε πού θα καταλήξει. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.